Ζήτησα από τον Νίκο Παπά, υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μαζί μας για να δούμε πού βρίσκεται η διαδικασία. Καλημέρα σας, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράκη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Εσείς δεν πήγατε στη Μακρόνισο, να υποθέσω, ούτε με κάμερες ούτε χωρίς. Όχι, δεν πήγα. Νομίζω είναι ένα μνημείο το οποίο ανήκει σε όλους μας, σε όλο τον προοδευτικό κόσμο. Και επασπεκτώσει ως τέτοιο όλοι το διαφυλάσσουμε. Το διαφυλάσσουμε και έχουμε και δικαίωμα να το επισκεπτόμεθα. Τι λέτε? Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς και πάντα. Ο καθένας βέβαια επιλέγει τη στιγμή και αυτό αξιολογείται, αλλά ξέρετε τι, με λυπεί πραγματικά το γεγονός ότι μία τέτοια επιλογή γίνεται αφορμή για πυροδότηση της συζήτησης στο εσωτερικό μας. Αντί να, όσο οφείλουμε οι συνυποψήφοι να εκδηλώσουμε τις ατζέντες μας για τα μεγάλα στρατηγικά θέματα, πυροδοτούμε μία συζήτηση η οποία τροφοδοτείται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να πάει ο Κασελάκης στη Μακρόνισο. Αν κάποιος είπε για την Έφη αυτό που είπε και που ήταν και ποιος τον έβαλε. Αυτό όμως πάντα δεν συμβαίνει, κύριε Παπά, και στην πολιτική. Δεν έπρεπε να συμβαίνει όμως τώρα. Ναι. Έπρεπε να έχουμε, ας πούμε, τις ατζέντες μας για τα κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ωραία, έχετε δίκιο. Ας το κλείσουμε γρήγορα το θέμα Κασελάκη. Έπρεπε να πάει στη Μακρόνισο, μιας και αυτή είναι η ερώτηση. Δεν θέλω να την τροφοδοτήσω. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια δημοσκόπηση που ήρθε στο φως και δεν ξέρω αν θα θέλατε να τοποθετηθείτε επ' αυτής. Δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα. Την υπογράφει η εταιρεία Real Pulse. Δείχνει ένα σημαντικό προβάδισμα στον κύριο Κασελάκη, ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 42%, την κυρία Χτσιόγλου μετά στο 34,1% και ακολούθως τον κύριο Τσακαλώτο και εσάς περίπου στα ίδια, στο 9+. Πώς καταρχάς θεωρείτε ότι είναι η δημοσκοπήση ένα εργαλείο που πρέπει να λαμβάνει κανείς σοβαρά, είτε είναι υποψήφιος είτε είναι πολίτης, με δεδομένο ότι σε αυτή τη διαδικασία ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι θα ψηφίσουν? Νομίζω ότι απαντήσατε και δεν με θυμάμαι μία φορά εσωκομματικών εκλογών που να έχουν πέσει μέσα οι δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο ούτε για ποιος, τι, πώς και από πού, αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Μπορεί να δει τι έχει ζημίσει τις προηγούμενες εκλογές εσωκομματικές και ποιες ήταν οι προβλέψεις και τι τελικά έγινε. Για να φύγουμε και από τα της εκλογικής μάχης, εκτός αν θέλετε να τοποθετηθείτε ενώ διαδικαστικά και να μπούμε στην ουσία της πολιτικής. Να υπογραμμίσω την ανάγκη να πολιτικοποιηθεί η συζήτηση. Είναι τεράστια ανάγκη και γι' αυτό ξέρετε παίρνουμε και στην πρώτη περίοδο να κάνουμε μια δημόσια πολιτική συζήτηση, διότι εκεί, επειδή όλοι έχουμε μια πείρα, μια πορεία στην πολιτική, μια υψηλή ευθύνη η οποία μας έχει αποδοθεί με την ψήφο του λαού. Τελικά ποιοι δεν το ήθελαν αυτό? Ποιοι δεν αυτό το ήθελαν αυτό? Κυρία Λιμπεράκη, νομίζω ότι πρέπει αλλού να απευθυνθεί το ερώτημα. Δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ δημόσια. Έχω βγάλει και συμπεράσματα, αλλά δεν είναι για να τα λέμε αυτά στις συχνότητες. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τις τρεις τελευταίες μέρες ας διαφυλάξουμε το επίπεδο και την ποιότητα του διαλόγου. Ξαναπούμε το τι κόμμα θέλουμε. Ας ξαναπούμε τι σκεφτόμαστε για τη χώρα. Ωραία. Καταρχάς, επειδή όσο τρέχει η δική σας εσωκομματική μάχη, δυστυχώς για τη χώρα οι μέρες είναι δραματικές. Η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή υπάρχει? Ποια είναι η αίσθησή σας, ειλικρινώς πολιτικά? Υπάρχει, ειλικρινώς πολιτικά, ο Σωκράτης ο Φάμελος ανταποκρίνεται απολύτως στα καθήκοντα του μεταβατικού προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα τα στελέχη είμαστε και στο πεδίο και στα μέσα ενημέρωσης και στη Βουλή και δίνουμε τη μάχη και θα βγούμε ακόμα πιο δυνατοί και από την εσωτερική μας διαδικασία, η οποία παίζει και ένα ρόλο αναζωογόνησης. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο το βλέπω, το αισθάνομαι, το ζω και εγώ καθώς πλησιάζουν οι μέρες. Και κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι καθυστερήσαμε πολύ να το κάνουμε αυτό το βήμα. Εμείς ήμασταν ένα κόμμα κλειστό δυστυχώς, το οποίο δεν έδινε το λόγο στα μέλη και το πληρώσαμε αυτό το τίμημα ακριβά. Είχαμε κλειστές δομές και κάναμε βήματα τα οποία άλλα κόμματα τα κάνανε πολλά χρόνια πριν. Και αυτή την καθυστέρηση νομίζω πρέπει να τη δούμε όχι αυτοκριτικά για το παρελθόν, αλλά αποφασιστικά για το μέλλον. Μιλάτε για αναζωογόνηση. Να σας θέσω υπόψη μια άλλη παράμετρο που την έχω δει να επαναλαμβάνεται σε συζητήσεις για τα του κόμματός σας. Είναι αρκετοί εκείνοι που θεωρούν ότι πολύ δύσκολα την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι η έκβαση στην ηγεσία, θα παραμείνει ένας ενιαίος φορέας ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήδη σημειώνουν αποστασιοποίηση στελεχών.
που είναι και από εκείνα, να το κάνω και πιο συγκεκριμένο χωρίς να πούμε ονόματα, που είναι και από εκείνα που βρίσκονταν ή βρίσκονται έτσι σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, εσείς τη διάσπαση τη βλέπετε ως ένα ενδεχόμενο για την επόμενη μέρα? Είμαστε εδώ και πάλι για ειλικρινώς, να σας πω, ειλικρινώς σας λέω ότι έχω δει φαινόμενα ανησυχητικά, αλλά η δική μου υποψηφιότητα υπηρετεί ακριβώς την αντίθετη προοπτική, δηλαδή την προοπτική της ενότητας, της διεύρυνσης και του μετασχηματισμού. Δεν πρέπει να τονίζονται οι αποκλίνουσες στρατηγικές, δεν πρέπει εναγωνίως να αναζητούν οι υποψήφοι οριοθετήσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν πατάνε και στην πραγματικότητα. Πρέπει με ειλικρίνεια και δημοκρατικό τρόπο να συζητήσουμε πολιτικά, να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης, έστω αυτά τα 24 ώρα, και να εγγυηθούμε όλοι ότι θα έχουμε την ενότητά μας όχι ως τελικό στόχο και αυτό σκοπό, αλλά ως ένα μέσο απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την ενότητά μας με το λαό. Τα κομμάτια του εκλογικού σώματος που κάνουν άλλες επιλογές. Διότι βεβαίως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπήρξαν και λειτουργίες εσωτερικές οι οποίες τονώσανε την εικόνα μας. Έτσι δεν είναι? Όπως? Πολυφωνία. Πολυφωνία, και όχι στο πλαίσιο ενός πλουραλισμού, ο οποίος είναι αυτονόητος σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει ευρύτητα και να συσπηρώνει τόξο δυνάμεων, να εκφράζει πολλές ιστορικές καταβολές, να συνενώνει πορείες μέσα στην στρατηγική του, αλλά κακοφωνίες οι οποίες δημιουργούσαν σύγχυση στο πρατήριο. Πώς μπορεί όμως να διατηρεί ένα κόμμα τόσες τάσεις στο εσωτερικό του και να μην έχει και μια κακοφωνία? Και αναρωτιέμαι αν ας πούμε επικρατήσετε εσείς αυτή τη μάχη, κύριε Παπά, την επόμενη μέρα είναι προφανές ότι θα υπάρχουν τάσεις οι οποίες εκφράζονται και τώρα με άλλες υποψηφιότητες στο εσωτερικό του κόμματος. Τάσεις ισχυρές. Αλλά σας λέω πάρα πολύ απλά ότι θα δοθεί ο λόγος στα μέλη. Οι τάσεις δεν θα διαμεσολαβούν ούτε στελέχη, ούτε απόψεις, ούτε τίποτα. Οι αποφάσεις οι κρίσιμες θα μεταφερθούν προς τη βάση. Είναι αυτό το τεράστιο λάθος που δεν κάναμε, διότι μας έδωσε ο κόσμος πολλές ευκαιρίες. Ακόμα και το 2022, 110.000 νέα μέλη προσήλθαν και ψήφισαν τον Άλεξη Τσίπρα. Ήταν μια, πώς να σας το πω έτσι, μια οργανωτική ιστορική έκρηξη για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν ένα κόμμα των 30-40.000 μελών. Ξαφνικά πήγαμε στα 170.000. Υπάρχει τώρα πήχης για τη συμμετοχή, αλήθεια, επειδή μιλάτε και για την... Ο πήχης προσδιορίζεται νομίζω από τα κεκτημένα μας. Ο πήχης μπαίνει στο προηγούμενο, στην προηγούμενη καταγραφή, στην προηγούμενη συμμετοχή. Κάτι κοντά σε αυτό θα είναι επιτυχία και πολύ καλή βάση εκείνης για την αγγισία. Mm-hmm. Κάτι μακριά από αυτό θα είναι μια δυσκολία στην νέα πορεία την οποία χαράζουμε. Αν παίρναμε ένα υποθετικό μέτρο, μία κορδέλα δηλαδή, και βάζαμε στη μία άκρη την ριζοσπαστική αριστερά, στην άλλη άκρη το προοδευτικό κέντρο, πού θα τοποθετούσατε τους υποψηφίους? Προφανώς εσάς καταρχάς. Σας είναι σαφές ότι εδώ θέλετε ένα κόμμα τόσο διευρυμένο και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέρουμε, να σηκώσει μια τέτοια ταυτότητα διεύρυνση? Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Αποδείχτηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια που επί της ουσίας κατάφερε να συσπηρώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Και de jure το έγραψε και στην. De facto δηλαδή τη συσπήρωσε, και de jure το έγραψε στη διακήρυξή του το 2019. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Το 35% και το 36% το φτάσαμε επειδή συσπηρώσαμε πολιτικά δυνάμεις από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο και κοινωνικά, μισθωτή εργασία, αυτοαπασχολούμενους και μεσαία στρώματα. Είναι κομμάτια τα οποία χάσαμε στην τελευταία εκλογή. Και αυτό που εγώ λέω είναι ότι πρέπει να παραδεχτούμε, να αναδείξουμε το ποιες πολιτικές πλήγωσαν τη μεσαία τάξη που αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε και δεν ήταν δικές μας. Να το πούμε αυτό με ειλικρίνεια και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον κόσμο να ξαναμιλήσουμε. Και μπορεί δηλαδή να ταυτίζεται πολιτικά την ώρα της κάλπης, ενώ ο κύριε Παπά, ένας πολίτης που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός, με έναν πολίτη που ανήκει στο προοδευτικό κέντρο? Βεβαίως και μπορεί. Και εδώ η συγκολητική, η ενοποιητική ουσία είναι ο δημοκρατικός πολιτικός οργανισμός που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το προοδευτικό του πρόγραμμα. Δεν είναι κόμμα ιδεολογικής ενότητας ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διακηρυκτικά λέει ότι συνενώνει όλες τις θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος και με αυτό το ευρύ τόξο δυνάμεων ως ταυτοτικό στοιχείο, έτσι, όχι ότι υπάρχουν κάποιοι ξύπνοι παραδοσιακοί και κάποιοι πελάτες του καταστήματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθουν για να μας δώσουν απλώς την ψήφο τους και να τη διαχειριστούμε. Δεν έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες αυτό το κόμμα.
αυτή την στρατηγική υπηρετεί η δική μου υποψηφιότητα και δεν θα πρέπει να επιτρέπονται συμπεριφορές του τύπου αυτού που παραπέμπουμε στο ότι κάποιοι είναι φιλοξενούμενοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει, όμως κάποιοι έχουν παρελθόν στο κόμμα και στην πολιτική ζωή και κάποιοι άλλοι όχι, έτσι δεν είναι? Όχι. Εδώ όμως θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Εγώ γεννήθηκα σε αυτό το κόμμα. Μεγάλωσα σε αυτό το κόμμα. Δεν αισθάνομαι περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ από οποιονδήποτε κρατέστηκε σε αυτή την ιστορία, ακόμα και από το 2019 και μετά ή το 2020 ή το 2021. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Οι ιδιοκτησιακές αντιλήψεις μας πληγώσανε. Οι ιδιοκτησιακές αντιλήψεις γεννήσανε κλειστές δομές οι οποίες δεν δώσανε τη δυνατότητα, τη διαθεσιμότητα, τη διάθεση του κόσμου του προοδευτικού να συμβάλλει, να προσφέρει, να συνδιαμορφώσει. Σαφές είναι αυτό που λέτε. Να το κάνω έτσι, να το κάνω και λίγο πιο σχηματικό. Αν, ας πούμε, βγει ο κύριος Κασελάκης, μπορείτε να φανταστείτε να λειτουργεί το κόμμα με τα ιστορικά στελέχη σας όπως τα γνωρίζουμε σε αυτήν την ηγεσία? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Κασελάκη. Για να καταλάβουμε. Ρωτάω εσάς που γεννηθήκατε μέσα σε αυτό το κόμμα. Εγώ λοιπόν που γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αυτό το κόμμα, πιστεύω ότι μπορώ να υπηρετήσω αυτή τη στρατηγική. Και ξέρω το τι προϋποτίθεται, ποια μέτρα πρέπει να πάρθουν και πώς κάθε ιστορική διαδρομή να αισθάνεται οργανικό κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας και πώς να μπορέσουμε να απευθυνθούμε και σε δυνάμεις που κάνουν άλλες επιλογές. Ποιους θα βάζατε αυτό δεξιά σας και ποιους θα βάζατε αριστερά σας σε αυτήν την υποθετική? Νομίζω ότι όλοι οι συνυποψήφοι έχουν μια ξεχωριστή διαδρομή και πάρα πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία για την πορεία του κόμματος από τη Δευτέρα ή την μεθεπόμενη. Καλά, εντάξει, όμως αυτό ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, είπατε στην αρχή της συζήτησής μας να συγκρίνουμε τις πολιτικές μας, τις θέσεις μας. Είναι λοιπόν βασικό για αρκετούς πολίτες, φαντάζομαι, το πόσο δεξιά, αριστερά, κεντρώα τοποθετείται ο καθένας από εσάς. Εσείς μας εξηγήσατε τη δική σας σκέψη για τη διεύρυνση. Θα λέγατε ότι η πλειονότητα των συνυποψηφίων σας στοχεύει στο ίδιο κομμάτι? Αυτό όχι, ζητώ, και έχει γίνει σαφές. Όχι, και έχει γίνει σαφές. Και αυτό δεν το λέω ως ψόγο. Το θεωρώ θεμητό, δημοκρατικό και προϋπόθεση για να πολιτικοποιηθεί η συζήτηση και να γίνει παραγωγική. Έχουν ακουστεί απόψεις ότι πρέπει να πάμε στη ριζοσπαστική αριστερά. Διαφωνώ με αυτές τις απόψεις. Έχει ακουστεί η άποψη ότι οι έννοιες αριστερά, κέντρο και δεξιά δεν είναι λειτουργικές έννοιες και δεν θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για να προσδιοριζόμαστε. Διαφωνώ πολύ βαθιά και μεθοδολογικά με αυτή την άποψη και υπάρχουν και υποψηφιότητες οι οποίες δεν το έχουν προσδιορίσει το στίγμα του σε σχέση με αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο μήπως αμήλικτο ερώτημα. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διακριτό και στη βάση και αυτού του διλήμματος καλείται και ο δημοκρατικός κόσμος να αποφασίσει. Κύριε Παπά, ξέρετε, αναρωτιέμαι αν, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή μπορεί να ασκήσει θεσμικά το ρόλο του. Είπατε πριν ότι είστε παρόντες και τα στελέχη σας και τα λοιπά. Όμως είστε εξαιρετικά αποδυναμωμένοι, εννοώ τα ποσοστά σας και όπως αυτά μεταφράζονται σε έδρας, να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη είστε και σε μια φάση ισοστρέφες, έχετε τις δικές σας εσωτερικές διαδικασίες κλπ. Θα μπορούσαν να υπάρξουν εκεί συμπράξεις με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε? Αυτό θα το δείξει η πορεία. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ κατέλεξε όλη την προηγούμενη περίοδο να προτεραιοποιήσει την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Και αν υπάρξει μια μεγάλη μεταβολή, προσωπικώς δεν τις βλέπω αυτές τις προϋποθέσεις να αναφύονται και να γίνονται πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι εμείς είμαστε μπροστά στην διαδικασία μας. Σε σχέση με την ικανότητά μας να ασκήσουμε αντιπολίτευση, ναι, που με ρωτήσατε, είμαστε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε ηγεσία και θα έχουμε ηγεσία η οποία θα έχει λάβει μια ισχυρή εντολή. Δεν πρέπει να κάνουμε ξεκίνησματα. Πότε θα μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά? Θα δούμε τις επόμενες ώρες, θα ενημερωθείτε. Και θα μιλήσει ο κύριος Φάμελος, αυτό είναι σαφές, πώς θα πάτε? Είμαστε στη διαδικασία μετά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο και αναρωτιέμαι πώς το βλέπετε εσείς. Είναι εντυπωσιακό να έρχεται ένας άνθρωπος από το πουθενά, πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, ή σχεδόν από το πουθενά, ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο πριν από ένα μήνα δεν νομίζω τον γνώριζε κανείς, να έρχεται και να διαμορφώνεται μια τέτοια δυναμική, παρά το γεγονός ότι ακόμη και εκείνοι που τον στηρίζουν ή τέλος πάντων τοποθετούνται θετικά για τον ίδιο παραδέχονται ότι είναι πολύ ανεπεξέργαστες οι πολιτικές του τοποθετήσεις και οι θέσεις του. Αυτό, κύριε Παπά, σας προβληματίζει για το πόσο διψάει ο κόσμος και ο δικός σας κόσμος για κάτι νέο, ό,τι και αν είναι αυτό?
Καταρχήν θα πρέπει να ανανεωθεί το εγχείρημά μας. Και βεβαίως, επειδή είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό και δημοκρατικό, ο καθένας έχει δικαίωμα, ακόμα και αν έχει λίγους μήνες παρουσίας. Σύμφωνοι. Άλλο λέω. Το πόσο... να δοκιμάσει. Ναι, αλλά σας κάνει ιδέα το πόσο διψάμε για κάτι νέο. Η ανανέωση είναι πηγή της ζωής πάντα, κυρία Λιμπεράκη, σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι να μπορείς να κομίσεις κάτι νέο και ως πολιτική πρόταση. Άρα δεν σας φαίνεται ότι αυτή η δυναμική του κυρίου Κασελάκη, του όποιου εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το κάνω προσωπικό, αλλά θέλω να πω, δεν σας φαίνεται ότι προδίδει μια ένδυα, μια φτώχεια στα πρόσωπα? Δηλαδή ότι ο κόσμος διψάει για κάτι νέο, ό,τι και αν είναι αυτό. Και ότι αυτό μπορεί να προδίδει... Δεν θα υπήρχε περίπτωση να κάνω σχόλιο υποτιμητικό για κανέναν. Μα δεν είναι υποτιμητικό. Είναι θετικό ότι υπήρξε μία άλλη υποψηφιότητα. Το ενδιαφέρον, ας πούμε, αναζωογονήθηκε έτσι κι αλλιώς. Έχω μεγάλες διαφωνίες με τον Στέφανο Κασελάκη. Έχει τεράστια κενά στο πώς έχει παρουσιάσει την ατζέντα του για το τι θα ήθελε να κάνει με το κόμμα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο καλύτερα να κρίνει και ο αριστερός δημοκρατικός κόσμος, ο οποίος είναι πολιτικοποιημένος, δεν θέλει ένα κόμμα χυλό με έναν πρόεδρο ο οποίος δεν λογοδοτεί πουθενά, δεν θέλει και ένα κόμμα στρίδι, το οποίο έχει κλειστές πόρτες και δεν μπορεί να αφομοιώσει την διαθεσιμότητα των προοδευτικών πολιτών. Μάλιστα. Debate δεν είδαμε τώρα για τον πρώτο γύρο. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος, πιστεύετε ότι εκεί μπορεί να δούμε? Τι λέτε? Το θεωρώ αυτονόητο. Τι να σας πω τώρα, αν και εκεί δεν υπάρξει αυτή η συνεννόηση, θα είναι πολύ στενάχωρο. Mm. Δηλαδή τώρα είμαστε περίπου 12 παρά 20 Τετάρτη. Mm. Εγώ έχω βρει το χρόνο μέσα σε την εβδομάδα να βγω και σε δύο τηλεοράσεις και σε δύο ραδιόφωνα. Δεν είναι στενάχωρο που δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση? Δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά... Γι' αυτό έχω μιλήσει εγώ. Τώρα δεν νομίζω ότι. Αλήθεια, αυτό έχετε τοποθετηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Και εγώ καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Παπάς, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτή τη διαδικασία που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.